Αρχικά ήθελα έτσι να σας ρωτήσω, να μας πείτε έτσι 2-3 πράγματα για τον Μάριο Ηλιόπουλο, έτσι όπως εσείς τον ξέρετε. Ναι, θέλω να πω ότι είναι ένας πετυχημένος εφοπλιστής και δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτοπλοεία που δημιούργησε μαζί με τον πατέρα του Τάκη Λιόπουλο τη ΣΥΤΕΤ και διαθέτει τον υπερσύγχρονο στόλο ταχυπλώων που εκτελούν δρομολόγια σε Αιγαίο και την Κρήτη, αλλά διαθέτει ποντοπόρα πλοία. Είχε ασχοληθεί από νεαρή ηλικία με τον αθλητισμό, ενώ έχει μια επιτυχημένη καριέρα ως ραλίστας, του αρέσει... Μηχανοκίνητος αθλητισμός. Ο μηχανοκίνητος γενικά αθλητισμός. Είναι ένας άνθρωπος που είναι, όπως λέει και ο ίδιος και πολύ συχνά, είναι πρωταθλητής. Του αρέσει να κάνει πρωταθλητισμό. Το ίδιο πράγμα, από ό,τι γνωρίζω, έχει τη διάθεση και από ό,τι έχει πει στο περιβάλλον του αυτό το διήμερο, ότι θέλει την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και αυτό θα προσπαθήσει. Από ό,τι είπε και ο ίδιος ο Δημήτρης Μελισσανίδης, θα είναι κοντά του στα πρώτα του βήματα μέχρι σημαντικό, να γίνει το σημαντικό. βηματισμό του. Είναι ένας άνθρωπος που αναλαμβάνει ρίσκο. Τώρα δεν γνωρίζω τις υποθέσεις του και σε τι βαθμό μπορεί να επενδύσει στην ΑΕΚ. Και αυτή η επένδυση είναι συναισθηματική ή επιχειρηματική, αυτό θα φανεί. Αλλά είναι και οι εποχές δύσκολες και δεν μπορώ να προεξοφλήσω ότι θα κάνει αλόγιστες μεταγραφές. Εκτιμώ ότι θα κάνει μια συνετή διαχείριση. Έχει κάνει τελευταίο διαστήματα τεράστιες πωλήσεις με σημαντική κερδοφορία. Αγόρασε 10 κουαζιερόπλαια μέσα στην κρίση της πανδημίας. Έχει πουλήσει τα 6 με σημαντικά κέρδη. Αυτό που έγραψα και σήμερα είναι, που το γνωρίζω... Στο Μόνο News, να το πούμε. Ναι, στο Μόνο News είναι ότι αγόρασε ένα πλοίο γύρω στα 20 εκατομμύρια. Ένα κουραγερόπλιο το οποίο το ζητάνε σήμερα για 120, δηλαδή να βγάλει 100 εκατομμύρια κέρδη και δεν το πουλάει από ό,τι μαθαίνω. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε, είναι ένα παράδειγμα δίνω για την μεγέθος του Μάριου του Λιόπουλου. Το περιμένατε να ασχοληθεί, γιατί είστε και χρόνια στο κομμάτι της ναυτιλίας. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί τον είχαν βολιδοσκοπήσει να ασχοληθεί με διάφορες ομάδες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και σε άλλα κλίματα. Γνωρίζω έχει κάνει αρκετές δωρεές, έχει και στα ερασιτεχνικά σωματεία των Κυκλάδων, Παναξιακό, Φίνη Κασίρου. Ναι, δίνει κατά καιρούς σε διάφορες χορηγίες. Τον είχαν πλησιάσει να αναλάβει εξ ολοκλήρου κάποιες ομάδες, αλλά αγιότανε. Τώρα προφανώς έχει αλλάξει διάθεση και ίσως έχει και κάποιες εγγυήσεις από τον Δημήτρη Μελισσανίδη για να υπάρχει μια ομαλή συνέχεια. Έχετε γράψει άπειρα άρθρα, είδα, για τον κύριο Ηλιόπουλο. Αν έπρεπε να μου πείτε τρία χαρακτηριστικά του, αφού έχετε και καλή σχέση, τρία χαρακτηριστικά του. Είναι τολμηρός, ρητσοκίνδυνος, ρισκάρι, του βγαίνουν μέχρι τώρα, ελπίζουμε ότι θα του βγει και στην ΑΕΚ. Θα δούμε τώρα και τις προθέσεις του. Ακριβώς. Πόσα χρόνια γνωρίζετε ότι είναι σε στενή συνεργασία με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, αν το γνωρίζετε εννοείται. Δεν ξέρω, έχω μια πληροφορία ότι ήταν, δεν το γνωρίζω, αλλά έμαθα ότι ήταν μέτοχος στην ΑΕΚ. Είχε ένα ποσοστό, δεν ξέρω τι ποσοστό είναι αυτό, αλλά αυτή η πληροφορία έχω, δεν την έχω διασταυρώσει. Α, πρόσφατα εννοείται ότι είχε. Από παλιότερα. Έμαθα ότι είχε μετοχές και είχε συμμετάσχει σε διάφορα. Ήταν και στο. Είδαμε και κάποιες φωτογραφίες, ήταν και πέρυσι στην γιορτή για τον Double. Στην πανηγυρική γιορτή για το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Υπάρχει μια στενή συνεργασία με τον Δημήτρη Μελισσανίδη και αυτή η συνεργασία από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί με κοινό. Συνέχισε τη δραστηριότητα της ΑΕΚ σε υψηλά επίπεδα. Είπε στη συνέντευξη τύπου ότι ξέρει από κόντρες, ξέρει και από πρωταθλητισμό. Είναι τέτοιος τύπος, μας τον περιγράψατε στην αρχή, πρωταθλητή. Ναι, είναι πρωταθλητής. Αυτό λέει για τον εαυτό του και αυτό το συνήθως το κάνει, καταλάβεις. Και πώς είναι στον τρόπο δουλειάς του, είναι έτσι τύπος που θέλει να έχει τον απολύτο έλεγχο, δίνει αρμοδιότητες. Τι να περιμένουμε, έναν άνθρωπο δηλαδή να θέλει να τα κάνει να περνάνε όλα σαν τον Δημήτρη Μελισσανίδη, να θέλει να περνάνε.
όλοι αυτοί οι επιτυχημένοι άνθρωποι ακούνε, έχουν συμβούλους κλπ. Να αποφασίζουν μόνοι τους. Νομίζω ότι έχει ένα προσωπικό τρόπο διαχείρισης των πραγμάτων. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, έτσι, προσωπική άποψη θέλω εδώ. Είναι βαρύ να διαδέχεται λοιπόν το Δημήτρη Μελισσανίδη, πιστεύετε θα ανταπεξέλθει? Εντάξει, κοίταξε, δεν εξαρτάται τι στόχους θα βάλει. Σωστό. Δεν είναι. Γιατί του επιτρέπουν τα οικονομικά του να διαθέσει για την ΑΕΚ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος συνετός άνθρωπος να διαθέσει εκατομμύρια δισεκατομμύρια για την πλάκα του. Σίγουρα. Σας υπερευχαριστώ.